Για πάμε τώρα και στον Θάνο Αυγερινό να δούμε τι γίνεται με το καταδρομικό, την ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου, το οποίο βυθίστηκε τελικά την ώρα που το ρημουλκούσαν εν μέσω καταιγίδα σε ασφαλές λιμάνι. Έλα, Θανάση. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα από τον Ντονιέτσκ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τελικά χθες αργά ότι το καταδρομικό Μόσχα, Μόσχα δηλαδή, έχει βυθιστεί κατά την ρημούλκησή του προφανέστατα στην Σεβαστούπολη το μεγάλο ναυτικό λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι της Ρωσίας στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Λίγα πράγματα έχουν σχολιαστεί μέχρι στιγμής ακριβώς γιατί χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προσπαθούσε να δώσει εξηγήσεις αλλά δεν τα κατάφερνε. Κυρίως μένει αναπάντητο μέχρι στιγμής πώς εξηγεί η Μόσχα την ύπαρξη πυρκαγιάς και την ανατίναξη των πυρομαχικών του πλοίου αυτού, καθώς μέχρι στιγμής, ξαναλέω, δεν έχει αναγνωριστεί από ρωσικής πλευράς ότι υπήρξε ουκρανικό χτύπημα, όπως όλα δείχνουν. Λέει η πυρκαγιά που έκλειξε στα ενδιαφέρουσα... πυρομαχικά. Αυτό λέει το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, Θανάση. Ναι και μόνο. Δεν έχει εξηγήσει δηλαδή πώς προέκυψε η πυρκαγιά στο πλοίο. Ναι. Και επίσης δεν έχει σχολιαστεί τι γίνεται με το πλήρωμα ακριβώς. Αν δηλαδή υπάρχουν θύματα, γιατί προφανώς όταν υπάρχει μια έκρηξη και μια πυρκαγιά. Γιατί μιλάμε για 500 θύματα και μεταξύ 510 άτομα πλήρωμα, Θανάση, όχι λίγα. Είναι τόσοι. Η ανακοίνωση απλώς λέει ότι έως τώρα δηλαδή οι ανακοινώσεις απλώς λένε ότι εκενώθηκε το πλοίο, απομακρύνθηκαν όλοι οι άνδρες του πληρώματος και οι γυναίκες προφανώς, οι οποίοι βρίσκονται σε γειτονικά παραπλέοντα πλοία. Mm-hmm. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία η οποία μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν και πώς θα επιβεβαιωθεί. Δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Κομερσάντ χθες και επικαλείται πηγές του Ρωσικού Κρατικού Πρακτορείου Ρία Νόβοστη ότι εδώ και μερικές ημέρες στα περίχωρα της Οδυσσού έχει εγκατασταθεί μια ομάδα του ΝΑΤΟ όπως περιγράφεται με ειδικό εξελιγμένο εξοπλισμό ο οποίος επιτρέπει την κατόπτευση της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας σε ακτίνα έως και 200 χιλιόμετρων και ότι σκοπός της δράσης της ομάδας αυτής που επίσης δεν εξηγείται από ποιους αποτελείται, τι είδους εξοπλισμό διαθέτει ήταν η παρακολούθηση των ρωσικών πλοίων και συνδέεται πιθανότατα το χτύπημα αυτό με την απώλεια της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Μιλάμε για ένα πλοίο όχι φυσικά νέο, είναι 39 ετών, ναυπηγήθηκε το 1983, πήρε το σημερινό του όνομα και έγινε ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου το 1996. Βεβαίως, βεβαίως. Και εξυγχρονισμένο, νομίζω ότι πρόσφατα δεν είχε εξυγχρονιστεί με νέα συστήματα και οπλικά. Εξυγχρονίστηκε δύο φορές, το 1996 εξυγχρονίστηκε όταν πήρε το σημερινό του όνομα και έγινε ναυαρχίδα του στόλου και το 2020... με τους σχεδιαστές και τους εμπνευστές του εξυγχρονισμού του να μιλούν για πολλά ακόμη χρόνια, ίσως και δεκαετίες δράσης του συγκεκριμένου πλοίου δηλαδή. Που αποδείχθηκε τελικά τόσο ευάλωτο σε ένα χτύπημα που απλώς να θυμίσουμε και το χθεσινό ρεπορτάζ ενδεχομένως να ήταν συνδυαστικό με τη χρήση δηλαδή και τουρκικής προέλευσης τέλος πάντων Bayraktar τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να απασχολήσουν το πλήρωμα και τα συστήματά του την ώρα που αυτό δεχόταν χτύπημα από τις ακτές με τους πυράβλους Νέπτουν που είναι ουκρανικής σχεδίασης με τα σοβιετική δηλαδή πυράβλη αλλά αποτελούν μία μετεξέλιξη αντίστοιχου σοβιετικού πυράβλου που χρησιμοποιούσε η Ουκρανία και πριν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.